Αν ο Λεβαδιακός παίξει στα ίσια, μπορεί να τον ζωρίσει τον Ολυμπιακό. Ένα Ολυμπιακό ο οποίος έχει και το ευρωπαϊκό παιχνίδι και έχει και ελπίδες. Ένα Ολυμπιακό ο οποίος η τετράδα του μπροστά για να βρει ποιότητα πρέπει να βρει χώρους. Κάτι στους κλειστούς, στον κλειστό από εδώ τώρα έχει προβλήματα. Μπελάδες, βρίσκει θέματα. Ο Λεβαδιακός θα παίξει με 3 στόπερ και 2-5, 5-4-1, αυτό παίζει. Με δύο γρήγορους πίσω από το βαρύ φορ, αυτό το σχέδιο. Τα χαφ του Ολυμπιακού δεν τρελαινόμαστε και πολύ, δηλαδή μη σας φανεί παράξενο να βγάλει καμιά αιμορροίδα από τον κόλο του Ολυμπιακού, κάνα πολύποδα. Μη σας φανεί δηλαδή ότι ο Κομπότης, αν το παίξει στα ίσια το μάτς, δεν θα τον ζωρίσει. Βέβαια παίζει και το εξαγωνιστικό, όπως παίζει και για τον Πάπο τον Αντρόμητο, το εξαγωνιστικό. Πιστεύω στο χαμηλό σκορ και στη νίκη του Ολυμπιακού σε χαμηλό σκορ. Με το 2-3 γκολ στο 1-80, 1-75, 1-78, κάπου τόσο είναι μέσα στα πλαίσια. Τώρα αν κάνουν καμιά μαγεία εκεί πέρα, 4-3 κτλ, αυτό είναι το παράλογο. Εμείς λέμε τώρα για να οικονομήσουμε και ένα μεροκάματο, τελειώνει ο μήνας, έτσι, 2-3 γκολ.